Γραμματέα, μπορεί να πάρεις παρουσίες. Δεν έχω τη λίστα μπροστά μου. Λοιπόν, κύριος οικονόμου. Κύριος οικονόμου. Δεν είναι μέσα ο κύριος οικονόμου. Κυρία Αθανασάκου. Παρούσα. Καλησπέρα. Κυρία Παρίση. Τη βλέπει... Α, εγώ τη βλέπω μέσα την κυρία Παρίση πάντως. Παρούσα. Τη βλέπω στο σύστημα. Ο πρόεδρος παρών. Ο κύριος Αυγουρόπουλος. Παρόν. Παρόν. Ο κύριος Ιφαντής. Παρόν. Παρόν. Η κυρία Βεντουζά. Παρούσα. Παρούσα. Με ακούς, Νίκο? Παρούσα. Πρόεδρε. Ναι. Ναι, ακούω πολύ καλά. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ο κύριος Κούτρας. Ναι, παρόν. Ο κύριος Παρόν. Κούτρας. Ο κύριος Χατζής. Παρόν. Το βλέπουμε κιόλας. Η κυρία Νικάκη παρούσα, η κυρία Δημητριάδου παρούσα, η κυρία Τσικρικώνη παρούσα, ο κύριος Πολύδωρας παρών. Παρούσα Ρουφογάλη. Η κυρία Ρουφογάλη παρούσα. Έχω ξεχάσει κάποιον από τη Δημοτική Αρχή. Καλησπέρα Πρόεδρε, εμένα Θιαμάνης. Στα επόμενα μετά. Μπράβο, ο κύριος Αμάνης παρών. Ωραία. Ναι, 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 πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Ωραία. Ο κύριος Πόνη, κυρία Ρετσινιά, Πούσα, ο κύριος Αυγερινός παρών. Κύριε Αυγερινέ. Παρών, παρών. Ο κύριος Ανιφαντής. Απών. Απών. Ο κύριος Δεμέστιχας. Απών. Ο κύριος Κανάκης. Βλέπω, τον βλέπω. Τον βλέπει κανείς. Όχι. Απών. Ο κύριος Καραγιάννης. Για να δούμε. Ο κύριος Καραγιάννης. Δεν τον βλέπω. Απών. Η κυρία Σιώτου παρούσα. Παρούσα βλέπω. Παρούσα, πρόεδρε. Ωραία. Η κυρία Χαμηλοφόρη. Κυρία Χαμηλοφόρη. Παρούσα, παρούσα και πέρασε στη Ρετσινιά. Φαίνομαι. Μαρία Δημητριά. Η κυρία Ρετσινιά που είναι. Ναι, την έχω πει την κυρία Δημητριά. Η κυρία Ρετσινιά έχει δηλώσει απούσα. Πώς την πέρασα, είναι μέσα? Όχι, δεν είπες πριν ότι είναι απούσα, γι' αυτό. Απούσα είναι. Το είπα στην αρχή της συνεδρίασης. Λοιπόν, ο κύριος Ρεκλήτης. Παρών. Ο κύριος Ρεμούνδος. Ο κύριος Ζήκας έχω πει ότι είναι απών. Και ναι, συγγνώμη, δεν είπα για το συνδυασμό του κύριου Τίγκα. Ο κύριος Τίγκας, απών ή παρών. Πού είναι ο κύριος Τίγκας? Απών. Ο κύριος Στάικος είναι παρών, φαίνεται. Ο κύριος Ρίζος τον βλέπω, κύριε Ρίζο. Ναι, παρών. Ναι, παρών, ωραία. Οπότε διαπιστώθηκε σχετική απαρτία. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Όπως γνωρίζετε... Είμαι και εγώ εδώ. Α, ναι, η κυρία Γκούμα είναι παρούσα. Η κυρία Γκούμα, πρόεδρος της κοινότητας και της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας και η κυρία Δημάκου, η πρόεδρος της κοινότητας Παπάκου. Μαζί μας είναι. Μαζί μας είναι. Μαζί μας είναι. Μαζί μας... Τι είπατε? Καλησπέρα, κύριε Κουκί. Ναι, ναι. Σας είπα, κυρία Δημάκου, ότι είστε παρούσα. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Ναι, ναι.
Μαζί μας είναι σήμερα και για τα δύο θέματα αυτά, επειδή είναι ειδικά θέματα και έχουν σχέση με τις οικονομικές υπηρεσίες, είναι η κυρία Μπότη, η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών, και την ευχαριστώ για την παρουσία τους, και ο ορκωτός ελεγκτής, ο κύριος Παπακυρίλου. Έχω ξεχάσει κάποιον, δεν ανέφερα κάποιον. Και ο κύριος Μανάτος, ο προϊστάμενος του λογιστηρίου και του προϋπολογισμού. Ναι, και τον κύριο Μανάτο. Και τον κύριο Μανάτο τον προϊστάμενο. Και βεβαίως και ναι, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ο κύριος Μαυρικάκης. Ωραία. Πρόκειται για μία... Όπως γνωρίζετε όλοι, θα κάνουμε τις δύο συνεδριάσεις. Θα ξεκινήσουμε με τις οικονομικές καταστάσεις. Οπότε, επειδή είναι ειδικές συνεδριάσεις, θα δώσω απευθείας το λόγο στο Δήμαρχο και μετά στην κυρία Νικάκη, τη Δήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, για να εισηγηθούν το σχετικό θέμα. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Εγώ θα τα πει η κυρία Νικάκη όλα και στο τέλος θα κλείσω. Ωραία. Κυρία Νικάκη, έχετε το λόγο. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Ως προς το πρώτο θέμα, είναι η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Ο ισολογισμός του Δήμου της 31ης Δεκεμβρίου του 2019 μας δείχνει ότι ο Δήμος λειτουργήσε μέσα στο έτος 2019 πάρα πολύ αποτελεσματικά. Αναφορικά με το ενεργητικό του ισολογισμού, μπορούμε να επισημάνουμε τη σημαντική αύξηση που έχουμε στο πάγιο ενεργητικό του Δήμου, δηλαδή στην περιουσία, κατά 2 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, αύξησε ο Δήμος τις απαιτήσεις του προστρίτους λόγω της ικανότητας των οικονομικών υπηρεσιών να βεβαιώνουν τις οφειλές, είτε τρέχοντος είτε προηγούμενων ετών. Ως προς το παθητικό του ισολογισμού, είναι σημαντική η μείωση τόσο των μακροπρόθεσμων όσο και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους. Η διοίκηση εξυπηρετεί όλα τα δάνεια, τα οποία δεν λήφθησαν μέσα από τη συγκεκριμένη διοίκηση, αλλά όλα έχουν ληφθεί από προηγούμενες διοικήσεις. Παράλληλα, πληρώνει άμεσα τους προμηθευτές, καθιστώντας το Δήμο αξιόπιστο και προσελκύοντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερες προσφορές και άρα καλύτερες τιμές στις ληφθήσεις υπηρεσίες, προμήθειες και έργα. Στην κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως, μπορούμε να δούμε ότι το έτος 2019 κλείνει με ένα μικρό έλλειμμα της τάξης των 38.216,89 ευρώ, το οποίο όμως προέκυψε από την αύξηση του κόστους των αγαθών και των υπηρεσιών, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του προσωπικού και άρα στις μισθοδοσίες και τις εργοδοτικές εισφορές. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι επί της ουσίας είναι πολύ πιο ουσιαστική αυτή η αύξηση του προσωπικού για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Δήμου μας σε σχέση με την καταγραφή ενός ελλείμματος αυτού του ύψους. Αυτά είχα να πω για το πρώτο θέμα. Ευχαριστώ. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι επί της ουσίας είναι πολύ πιο ουσιαστική αυτή η αύξηση του προσωπικού για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Δήμου. Έχουμε μία επανάληψη από ό,τι άκουσα της εισήγησης, είναι τεχνικό θέμα μάλλον. Να προσθέσω μόνο πριν ότι δεν ανέφερα τον κύριο Βαλιράκη στο παρουσιολόγιο, τον κύριο Βαλιράκη, και δεν ανέφερα και τον κύριο Τράκα. Ο κύριος Τράκας είναι παρόν, τον βλέπω. Ο κύριος Βαλιράκης είναι του... Απόνο να σημειωθεί ο κύριος Βαλιράκης και ο κύριος Τράκας παρόν. Ακούσατε την κυρία Νικάκη, και παρακαλώ, αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις στην κυρία Νικάκη, στους υπηρεσιακούς παράγοντες, σχετικά με τα θέματα των οικονομικών καταστάσεων. Εγώ έχω ερωτήσει, κύριε Πρόεδρε, επίσης. Υπάρχει κάποιος άλλος εκτός από τον κύριο Ρεκλήτη? Προσήλθε και ο κύριος Ανιφαντής. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Ωραία. Όχι, δεν υπάρχει ερώτηση άλλη. Το λόγο έχει ο κύριος Ρεκλήτης και θα συνεχίσουμε με τις τοποθετήσεις. Αν θέλει κάποιος τοποθέτηση, ας προετοιμαστεί. Καλησπέρα, έχω δύο ερωτήσεις. Και θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση μικρή μετά, αν
μειώσουμε από τώρα. Η πρώτη μου ερώτηση είναι όσον αφορά τα δάνεια και τα υποχρεωλήσια. Επειδή ενημερωθήκαμε από το Δήμαρχο, το διαβάσαμε δηλαδή σε κάποιες φάσεις, και είχαμε ενημερωθεί σε εσείς και τον κεφαλή των παρατάξεων, θα υπάρξει μια αναστολή σε σχέση με τους στόχους και τα χρεωλήσια του Ταμείου Παρακτήρων των Δανείων λόγω του COVID-19. Επειδή δεν έχω δει κάποιο σχηματισμό πρόβλεψης για το 2021 εξαιτίας αυτής της διαπραγμάτευσης, θα ήθελα να δω τι έχει γίνει με αυτό το θέμα, αν προχώρησε και αν έχει αποδειχθεί και να αποτυπώνεται, αν προχώρησε στον ισολογισμό. Και μια δεύτερη λίγο γενική απορία είναι προς τον Ορκοτούς, αν υπάρχουν εδώ προσωπικά, δεν γνωρίζω, άκουσα κάτι στην αρχή. Την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, την οποία διάβασα αρκετά προσεκτικά, δεν βλέπω να υπάρχει έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην υπάρχει έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, και θα ήθελα να το εξηγήσω κάποιο. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να απαντήσετε. Ναι. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Και μετά, άμα νομίζετε κάποιος άλλος από τους υπηρεσιακούς θέλει να πει, να μας πει. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν έχει μπερδευτεί ο κύριος Ρεκλήτης. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, το θέμα μας είναι ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της χρήσης 2019. Άρα για τα δάνεια που λέει, αυτά αφορούν το 2020, ενδεχομένως αν θέλει μπορούμε να τα συζητήσουμε στον προϋπολογισμό του 2021. Πάντως, προφανώς το 2019 δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόβλεψη, δεν υπήρχε καν ο COVID τότε. Δεν κατάλαβα την ερώτησή του, μάλλον πρέπει να μπερδεύτηκε και να θεωρεί ότι συζητάγαμε και τα δύο θέματα μαζί. Για το δεύτερο θέμα που είπε, φυσικά και υπάρχει γνώμη των ορκωτών λογιστών, ακριβώς κάτω από τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Είναι ακριβώς εδώ, σε αυτό το σημείο, που αναφέρει τη γνώμη με επιφύλαξη, τη βάση για γνώμη με επιφύλαξη. Είναι ένα τυποποιημένο κείμενο, το οποίο βεβαίως το έχουν προσαρμόσει οι ορκωτοί λογιστές. Το βάζω για να φανεί και στην κάμερα. Βρείτε αυτό το αρχείο, κύριε Ρεκλήτη. Μήπως ήταν Α3 και δεν εκτυπώθηκε καλά, δεν ξέρω. Πάντως, μπορεί και ο ορκωτός βέβαια να μας πει τις επιφυλάξεις του και πού ακριβώς. Αλλά φυσικά και υπάρχει γνώμη. Έτσι, αυτό έλειπε να μην υπάρχει γνώμη των ορκωτών λογιστών. Κύριε Παπακυρίλου, θέλετε το λόγο ως ορκωτός. Νομίζω... Θα βγάλετε να μας πείτε το μικρόφωνο. Ίσως ο κύριος Παπακυρίλου δεν έχει βγάλει το μικρόφωνο, το mute. Ναι, να σας καλησπερίσω πρώτα απ' όλα. Ότι είναι χωρίς mute. Και να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι κάτω από τον ισολογισμό... Α, με ακούτε τώρα. Σας ακούμε, είστε. Καλησπέρα, με ακούτε τώρα. Σας ακούμε. Λίγο, υπάρχει μία μικρή, καθυστέρηση λίγο από το... Από την εξωτερική. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ωραία. Όπως σημείωσε και ο Δήμαρχος, κάτω από τον ισολογισμό υπάρχει η γνώμη με επιφύλαξη, όπως σωστά παρατήρησε και ο κύριος Δήμαρχος. Τα θέματα που αναφέρονται στην επιφύλαξη είναι τα ίδια που αναφέρονται κάθε χρόνο. Δεν έχει κάτι σημαντικό περαιτέρω από αυτά να αναφέρουμε. Και πέραν των θεμάτων που έχουμε αναφέρει στη γνώμη με επιφύλαξη, οι οικονομικές καταστάσεις ανταποκρίνονται και παρουσιάζουν σωστά την οικονομική θέση του Δήμου. Η αναλυτική έκθεση που έχει ο κύριος Ρεκλήτης σε αυτήν αναφέρει και δίνει επεξηγήσεις επί των κονδυλίων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. Η γνώμη είναι κάτω από τον ισολογισμό στον Α3, που είναι γνώμη με επιφύλαξη. Ωραία. Νομίζω ήταν σαφής ο κύριος Παπακυρίλου. Θέλει κάποιος άλλος υπηρεσιακός πριν πάμε στις τοποθετήσεις να πει κάτι? Όχι. Οπότε έχει ζητήσει τοποθέτηση ο κύριος Ρεκλήτης. Είναι κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει τοποθέτηση για το θέμα των οικονομικών καταστάσεων?
Όχι. Κύριε Ρεκλήτη, έχετε το λόγο. Στο τέλος εγώ, κύριε Πρόεδρε. Καλά, εννοείται αυτό. Και η κυρία Νικάκη, αν θέλει κάτι. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Ρεκλήτη. Δεν έχω ουσιαστική, αν θέλετε, διαφωνία με τη σύνταξη την ίδια του ισολογισμού. Θα επανέλθω για το ζήτημα της γνώμης κάποια άλλη στιγμή με ερώτησή μου στους υπηρεσιακούς και τους παράγοντες. Αλλά είναι δευτερεύον θέμα, γιατί η ερώτησή μου ήταν καθαρά τεχνική. Προφανώς είχα διαβάσει τη γνώμη την οποία διατυπώνεται στο τέλος του ισολογισμού. Δεν εννοώ αυτό όταν λέω εγώ γνώμη. Αλλά δεν είναι της παρούσης. Για το συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελα απλά να επισημάνω και θα καταψηφίσουμε τον ισολογισμό για πολιτικούς λόγους, που θα αναλύσουμε και στον προϋπολογισμό. Μπορούμε να δούμε από σειρά κονδυλίων του ισολογισμού την ουσιαστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος με ευθύνες κυρίως της κρατικής του χορήγησης και της έλλειψής της δηλαδή. Την ίδια κατάσταση που αποτυπώνεται στον ισολογισμό χρήσης 2019 με την αναλογία εσόδων από το κράτος, ΚΑΠ και ΣΑΤΑ και τακτικές επιχορηγήσεις να είναι στο 35% των συνολικών εσόδων, την ίδια κατάσταση ουσιαστικά παρουσιάζει και ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς, του 2021, γιατί έχει περίπου την ίδια αναλογία, να μην πω και χειρότερη, με βασικό θέμα ότι δεν καλύπτεται πλέον από το, αν θεωρήσουμε το σύνολο των επιχορηγήσεων από το κράτος, η τακτική μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου. Οριακά καλύπτεται. Σε επιτυχίες δηλαδή, το κράτος έχει παραιτηθεί από τις υποχρεώσεις του του Δήμου, ο συγκεκριμένη δημοτική αρχή, παρότι τη συγκεκριμένη επισήμανση την έχουμε κάνει, διαχρονικά την κάνουμε, μπορεί και να κουράζει, δηλαδή δεν έχει ξανακούσει φαντάζομαι τα ίδια πράγματα που λέει φέτος. Η συγκεκριμένη δημοτική αρχή συντάσσεται με την πολιτική, την κρατική για τους Δήμους, τον Καλλικράτη και τον Κλειστένη, η συμμόρφωση με την δημοσιονομική πολιτική. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία παρατήρηση στο επόμενο θέμα από τον προέλεγχο του προϋπολογισμού. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την τακτική, δεν συμφωνούμε συνολικά με τη διαχείριση του κλείδους. Γι' αυτό θα καταψηφίσουμε και το θέμα της 18ης συνεδρίασης και το θέμα της 19ης συνεδρίασης. Να πω στο σημείο αυτό ότι η ερώτησή μου ήταν καθαρά τεχνική στην αρχή και δεν έχω ένσταση ούτε επιφύλαξη για την ορθότητα της απεικόνησης του στοιχείου του ισολογισμού. Δεν είναι αυτοί οι λόγοι για τους οποίους θα καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο πριν κλείσει ο Δήμαρχος. Η κυρία Νικάκη έχει το λόγο. Ναι, και... απλά θέλω κάτι και να μετά συμπληρώ. Ο Δήμαρχος θα κάνει. Θέλω απλά να συμπληρώσω κάτι, ότι ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, τόσο ως κείμενα λογιστικά, αλλά όσο και για την ουσία που φαίνεται και όπως θα την ανέπτυξα στην πρωτολογία μου πίσω από αυτές τις εγγραφές, αποτελεί ένα απόνυμα των οικονομικών υπηρεσιών. Φαίνεται πόσο καλά λειτουργούν όλοι οι τομείς των οικονομικών υπηρεσιών και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους προϊσταμένους, στην επικεφαλή, στη Διευθύντρια, την κυρία Φόφη Μπότη και βέβαια στην Αντιδήμαρχο που ήταν αρμόδια κατά το χρονικό εκείνο διάστημα, την Άννα Μαρία Τσικρικώνη, η οποία συντόνισε όλη αυτή τη δουλειά και για την εισήγηση, αλλά και την ουσία πίσω από αυτή την εισήγηση. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Ανικάκη. Κύριε Πρόεδρε, να σας μήπως πριν το Δήμαρχο θέλετε το λόγο να πείτε δύο κουβέντες. Ναι, κύριε Πετράκη, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Είστε παρόν από την αρχή του θέματος. Έχετε δίκιο. Το έχω σημειώσει εγώ στην γραμματέα. Κυρία Τσικρικώνη, θέλετε μήπως το λόγο. Όχι, όχι, κύριε Πρόεδρε. Απλά να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου τις οικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες δούλεψαν τόσο για τον προϋπολογισμό, όσο και για τα αποτελέσματα χρήσης του ισολογισμού, απόλυτα συντονισμένα και σωστά και επαγγελματικά. Ευχαριστώ. Ωραία. Κλείνουμε το θέμα την έγκριση καταστάσεων με την τοποθέτηση του Δήμαρχου. Δήμαρχε, για το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια, την κυρία Μπότη, τον προϊστάμενο του λογιστηρίου, τον κύριο Μανάτο, όλο το προσωπικό της Οικονομικής Υπηρεσίας,
Φυσικά, τις δύο αντιδημάρχους που είχαν την ευθύνη συνεργασίας κυρίως με τις οικονομικές υπηρεσίες, την κυρία Νικάκη και την κυρία Τσικρικώνη. Να αναφέρουμε λίγο, μιας και το ανέφερε ο κύριος Ρεκλήτης, ότι οι παρατηρήσεις που έχει κάνει ο Ορκωτός Λογιστής αφοράνε ουσιαστικά τρία ζητήματα, τα οποία, αν ψάξουμε για τους παλιούς ισολογισμούς, μας τα γράφει και στους παλιούς ισολογισμούς ο Ορκωτός. Το πρώτο ζήτημα αφορά ότι όταν μεταβιβάστηκαν τα σχολικά συγκροτήματα του πρώην Δήμου Παπάγου, έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του Δήμου με 3 λεπτά, γιατί ακριβώς δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Και δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί έπρεπε να γίνει μια σειρά διαδικασιών, η οποία αυτή τη στιγμή τώρα βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι στους επόμενους, αν όχι στον επόμενο, σίγουρα στον παραεπόμενο ισολογισμό, θα το έχουμε ολοκληρώσει το θέμα και δεν θα ξαναβρούμε αυτή την παρατήρηση, γιατί θα γίνει οριστικά η μεταβίβαση από την ΚΤΥΠ στον Δήμο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και προχωρήσει σε σύνταξη νέων τοπογραφικών διαγραμμάτων που ήταν απαραίτητα για να γίνουν αυτές οι 3 μεταβιβάσεις των 3 σχολείων του Παπάγου. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά ότι στο σύνολο των χρημάτων που μας χρωστάνε όλα αυτά τα χρόνια διάφοροι πελάτες, δεν είναι σίγουρο ότι θα τα εισπράξουμε, και είναι μια παρατήρηση που είναι εύλογη και λογικό είναι ο Ορκωτός να αναφέρει ότι εμείς εμφανίζουμε ότι θα εισπράξουμε χρήματα από όλους τους πελάτες που χρωστάνε χρήματα στο Δήμο. Παρ' όλα αυτά όμως, άμα δείτε στις αναλύσεις, η Ταμιακή Υπηρεσία έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, γιατί έχει δεσμεύσει το αφημί σχεδόν στο σύνολο των χρημάτων. Συνολικά λέει ότι από τα 3 εκατομμύρια που οφείλονταν στις 6 Οκτωβρίου 2020, έχει γίνει δέσμευση φορολογικής ενημερότητας για το ποσό των 2.386.000. Άρα είμαστε σίγουροι ότι δεν μπορεί κάποιος να προχωρήσει και να κάνει κάποιες κινήσεις αν δεν πληρώσει στο Δήμο τα χρήματα τα οποία οφείλει. Και το τρίτο είναι η σχηματισμένη πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, όσοι είναι αορίστου χρόνου, γιατί φυσικά οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν παίρνουν εφάπαξ. Εφάπαξ παίρνουν μόνο οι αορίστου χρόνου. Εμείς έχουμε βάλει ένα ποσό 26.000 και μας λέει ότι θα έπρεπε αυτό να είναι κάπως μεγαλύτερο το ποσό. Αυτές είναι λοιπόν οι πολύ σημαντικές, αν θέλετε, γνώμες με επιφύλαξη και αυτά τα οποία βρήκε ο Ορκωτός ελεγκτής ύστερα από τον καθιερωμένο έλεγχο σύμφωνα με τα πρότυπα, τα λογιστικά πρότυπα τα οποία διενεργεί κάθε χρόνο στο Δήμο μας. Είναι, σας πληροφορώ, εγγραφές τις οποίες κάθε χρόνο τις κάνει παρατηρήσεις στις λογιστικές καταστάσεις. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι προτείνω στους Δημοτικούς Συμβούλους να εγκρίνουν και να ψηφίσουν τον ισολογισμό χρήσης 2019, έναν ισολογισμό που για ακόμα μια φορά απέδειξε ότι το 2019 ήταν μια παραγωγική και δημιουργική χρονιά για το Δήμο μας, μια χρονιά που έχει βάλει τα θεμέλια για να πάμε ακόμα καλύτερα και να κάνουμε τη ζωή στο Δήμο μας ακόμα κάθε μέρα καλύτερη. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Οπότε θα προχωρήσουμε τώρα στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Εκτός από τον κύριο Ρεκλήτη, που νομίζω ότι είπε ότι θα τις κλείσει, είναι κάποιος άλλος συνάδελφος που θα καταψηφίσει το θέμα? Όχι. Εγώ, ανυφαντής. Συνάδελφος. Και ευγενινός. Θα καταψηφίσει ο κύριος ανυφαντής. Ωραία. Λοιπόν, επειδή βλέπω τώρα υπάρχει... Σιώτου Χαμηλοθόρη Λευκό, παρακαλώ. Ναι. Εσείς, κυρία Σιώτου, τι... Λευκό, άρα Λευκό. Κατά είναι ο κύριος Ρεκλήτης. Ναι, να πω λίγο τα κατά πρώτα. Πάντα πρώτα τα κατά λέω και μετά τα λευκά. Κατά είναι ο κύριος Ρεκλήτης και ο κύριος Ανυφαντής και λευκό είναι η κυρία Σιώτου και η κυρία Χαμηλοθόρη. Και ρίζος Λουκάς. Λευκό και ρίζος Λουκάς. Ο κύριος Ρίζος Λευκό. Εσείς, κύριε Αυγερινέ, τι είπατε? Ναι, Λουκά, έχεις καταγραφεί. Άρα, 3 κατά.
Ανιφαντής, Αυγερινός, Ρεκλήτης και τρία λευκά μέχρι στιγμής, Σιώτου, Χαμηλοθόρη και Ρίζος. Είναι κάτι άλλο των οικονομικών καταστάσεων πέρασε με πλειοψηφία. Λοιπόν, εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις. Ευχαριστούμε τις οικονομικές υπηρεσίες των ορκωτών για τις εισηγήσεις και για την παρουσία του σήμερα στη συνεδρίαση. Αν και νομίζω για τον προϋπολογισμό θα παραμείνουν οι οικονομικές υπηρεσίες, οπότε το ευχαριστήσω.